Κύριε Κωστάκο, κύριε Πτέραρχε, σας ευχαριστούμε που θα μοιραστείτε μαζί μας κάποιες αναμνήσεις, όχι τόσο ευχάριστες, από εκείνο τον Ιούλιο του 1974. Όταν έγινε ο Ατήλας, όταν ξεκίνησε η τουρκική απόβαση στην Κύπρο, υπηρετούσατε πού και τι βαθμό είχατε? Ήμουνα στην Αντραβίδα, μόλις είχα φτάσει από την Αμερική και είχα το βαθμό του υποσμηναγού. Ήμουνα συγκυβερνήτης. Ήσασταν στην Αμερική, είχατε εκπαιδευτεί ως χειριστής F4 Phantom, που εκείνη την εποχή ήταν ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε στον αέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν αρχές του 1974 όταν πήγαμε. Είχαν μερικά πληρώματα πάει λίγο πιο νωρίς. Αρχές του 1974 στη Φλόριντα, στη βάση των F4, εκπαιδευθήκαμε σε όλα τα είδη των ασκήσεων, αερομαχίες, νύχτα και μέρα και βολές αέρος εδάφους. Είχαμε επιστρέψει περίπου ένα μήνα πριν την εισβολή. Εγώ είχα επιστρέψει προσωπικά. Μάλιστα είχα ζητήσει άδεια, είχα ένα φίλο συμμαθητή ο οποίος ήταν στο Μέξικο και είχα ζητήσει άδεια από την Ουάσιγκτον να πάω εκεί. Και δεν μου την εγκρίνανε, δεν κατάλαβα το λόγο. Λέω τι έχουν πάθει τώρα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν ήρθα όμως στην Ελλάδα, έτσι, κατάλαβα. Έχει σημασία που την πιάσατε από εκεί την ιστορία, γιατί βάζετε το στοιχείο ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αεροπορία, είχε υπεροπλία, αν κατάλαβα καλά. Είχαμε παραλάβει τα F4 Phantom. Η Τουρκία, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μας πείτε, δεν είχε τέτοιο αεροσκάφος στο δυναμικό της. Συνεπώς, η ισορροπία ήταν υπέρ μας. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι ένα σημείο αδιευκρίνιστο. Γιατί ενεργήσαμε ή δεν ενεργήσαμε με σωστό τρόπο. Το F4 για την εποχή του ήταν πραγματικά φαντομάς. Ήταν το πιο σύγχρονο όπλο που κυκλοφόρησε, έτσι. Ειδικά για το δικό μας χώρο εδώ, δεν υπήρχε πιο σύγχρονο και πιο μοντέρνο αεροπλάνο. Να φανταστείτε ότι ο μέγιστος οπλισμός που έπαιρνε ήταν 24 βόμβες των 500 λιβρών. Και τα αεροπλάνα που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο μέγιστος οπλισμός ήταν 2 βόμβες. Δηλαδή, το ένα Phantom ήταν για 12 αεροπλάνα της Τουρκίας. Η Τουρκία βάλτε είχε 20 τότε, ναι, που είχαμε την κρίση και άλλα τόσα που γίνανε 48 στο σύνολο, να δείτε τι υπεροπλία είχαμε στο βάθος του χρόνου. Τον Ιούλιο του 1974 είχαμε 20 Phantom. 20 ετοιμοπόλεμα. Και απέναντι είχατε να αντιμετωπίσετε F-84 από τους Τούρκους. Απέναντι είχαμε να αντιμετωπίσουμε όπως μια Φόρμουλα 1 έχει να αντιμετωπίσει ένα σκαραβαίο. Τόσο μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Εσείς έχετε πετάξει και με F-84 και μετά πήγατε στο F-4. Και μετά πήγατε στο F-4. Η διαφορά, ήμουνα θεός. Μέσα στο αεροπλάνο ένιωθα θεός. Η ψυχολογία που δημιουργούσε στο χειριστή μόνο ήταν φοβερή. Δεν υπήρχε αποστολή, δεν σε φόβιζε καμία αποστολή. Μάλιστα δεν είχαμε τέτοια εκπαίδευση εκεί με τους Αμερικάνους, οι οποίοι φέρνανε το αεροπλάνο, μας πετούσαν το αεροπλάνο με μηδενικές ταχύτητες, με διάφορες στάσεις στον χώρο, όπου εκεί ανδρωνόσουν πλέον, δεν σε φόβιζε, έτσι, ούτε η μηδενική ταχύτητα, ούτε η απώλεια στη ρήξης, ανδρωνόσουν σαν χειριστής. Και εκεί πέρα λοιπόν, οι χειριστές, η ομάδα που πήγε, επέστρεψε και έφτιαξε τη μοντέρνα αεροπορία, τη σύγχρονη αεροπορία, γιατί η εκπαίδευση που είχαμε υποστεί ήταν, θα έλεγα, αποτελεσματική και στο θέμα της εκπαίδευσης και στο θέμα του επαγγελματισμού. Άρα λοιπόν, 20 Ιουλίου 1974 η Ελλάδα έχει 20 F4 Phantom και εκπαιδευμένους άρτια χειριστές. Είσαστε στην Ανδραβίδα και μαθαίνετε για την εισβολή. Περιμένατε ότι από ώρα σε ώρα θα διαταχθείτε να αναλάβετε δράση? Όλο το διάστημα πριν της εισβολής ήμασταν στην Ανδραβίδα, αλλά σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή.
είχε υπάρξει η κρίση, είχε αρχίσει δηλαδή η κρίση στα ελληνοτουρκικά και ήμασταν σε μεγίστη ετοιμότητα, θα έλεγα. Εγώ ειδικά θυμάμαι με το πραξικόπημα που είχε γίνει. Πριν από το πραξικόπημα. Πριν ακόμα. Πριν ακόμα. Πριν από τις 15 Ιουλίου. Ναι. Ε? Λοιπόν, θυμάμαι τον εαυτό μου με ένα μαξιλάρι ή να κοιμάμαι κάτω από το φάντομ ή να κοιμάμαι στο κόκπιτ μέσα. Δεν είχαμε ανάσα. Ειδικά μερικοί, ας πούμε, συγκυβερνήτες και χειριστές, μέναμε θα από εβδομάδες. Έτσι. Ξαφνικά λοιπόν η κατάσταση αρχίζει να κλιμακώνεται. Φαινότανε. Ήμασταν με ένα ραδιόφωνο στο αυτί, θυμάμαι το Σκαρλάτο, με ένα τραζιστοράκι που είχε και ακούγαμε το Deutsche Welle. Να φανταστείτε δηλαδή ότι 5-6 ώρα μου λέει ο Σκαρλάτος, ωραία, εισβολή. Άκουσε δηλαδή από το ραδιόφωνο, φοβερά πράγματα. Εισβολή στην Κύπρο. Τέλος πάντων, εμείς παραμέναμε στα αεροπλάνα, δεν διατάχθηκε τίποτα. Τη Δευτέρα. Σάββατο έγινε η εισβολή, έχουμε φτάσει Δευτέρα λοιπόν. Σάββατο, Κυριακή, κάνανε πάλι τα ίδια οι Τούρκοι εκεί πέρα, γνωστά πλέον να μην τα επαναλάβουμε. Τη Δευτέρα, 11, 12, 12, γύρω στις 12 η ώρα, 11 και τόσο, 11 και 7, αποδέσμευση δυνάμεων. Περιττό να πω ότι όλο αυτό το διάστημα η μονάδα δεν είχε την υποδομή να δεχθεί αυτή την πλατφόρμα του αεροσκάφους. Έτσι. Είναι ένα φοβερό, ας πούμε, όπλο, αλλά και απαιτητικό στην υποστήριξη. Ναι. Ήταν μια άλλη εποχή. Φεύγαμε λοιπόν από την εποχή, ας πούμε, του άνθρακα και πηγαίναμε στην εποχή του σιδήρου. Παρόλα αυτά, το τεχνικό προσωπικό, το υπτάμενο προσωπικό, με ζήλο και αφοσίωση, κατόρθωσε αυτά τα οπλικά συστήματα να τα ενεργοποιήσει και να τα κάνει επιχειρησιακά. Παρότι δεν είχαμε να κοιμηθούμε, δεν είχαμε υπόστεγα, δεν είχαμε κέντρο επιχειρήσεων, φτιαχνόντουσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν... Αποδέσμευση δυνάμεων διαταγή. Έρχεται λοιπόν η στιγμή της αποδέσμευσης. Βλέπω ένα μοίραχο και ένα διευθυντή πληροφοριών να μαζί τα βαγγελάκια, να καλή τύχη, καλή προσγείωση, τότε και τα. Απογειωνόμαστε λοιπόν, απογειώνει η τετράδα που ήταν επιφυλακή στη στιγμή εκείνη και συναντιόμαστε στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο προορισμού. Ενδιάμεσα, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Οι στόχοι που είχαμε ως αεροπλάνα επιφυλακής ήταν αεροδρόμια της Τουρκίας. Τι κάνουμε, παιδιά. Άρα φύγατε από την Αραβίδα χωρίς να σας έχει δοθεί συγκεκριμένη αποστολή για την Κύπρο. Όχι. Απλά μεταστάθμιση στο Ηράκλειο, ναι. Έτσι. Στον αέρα βγαίνει ο αρχηγός και λέει... Πού θα χτυπήσουμε, όπλα, ναι. Ρίχτε τα όπλα και πηγαίνει για απογείωση στο Ηράκλειο και από εκεί θα σας δοθεί η καινούργια αποστολή. Η οποία δεν δόθηκε ποτέ. Προσγειωθήκατε λοιπόν στο Ηράκλειο, πιστεύοντας, αν έχω καταλάβει καλά, ότι σε λίγες ώρες θα σας δοθεί νέα αποδέσμευση για να πάτε να χτυπήσετε στην Κύπρο. Τι κλίμα επικρατεί εκεί μεταξύ των χειριστών, ήσασταν νέα παιδιά τότε. Υποθέτω ότι είχατε αποδεχθεί τη μοίρα, ότι έλαχε σε εμάς, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ποιο ήταν το κλίμα? Το κλίμα αυτό είχε προηγηθεί, κύριε Γαμνόπουλε. Εγώ θυμάμαι στην Αραβίδα που ήμουν και είχα γράψει επάνω στη Βόβες, I will fuck you, με κοιμωλία. Είχαμε φτάσει σε δύο σημείο, εγώ προσωπικά μου έλεγα να γίνει, να τελειώνω. Θέλω να γίνει, να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος, να τελειώνουμε. Ήταν η αναμονή η χειρότερη όλων. Μπες στο αεροπλάνο, βγες στο αεροπλάνο, μεγίστη ετοιμότητα. Αποδέσμευση της ετοιμότητας. Αυτό το πράγμα δεν το αντέχεις. Δεν είχαμε κανένα ενδιασμό. Δεν είχαμε κανένα. Και περιμέναμε με ανυπομονησία. Έτσι. Λοιπόν, προσγειωθήκαμε στο Ηράκλειο.
Μας δώσανε και ένα στόχο, κάτσαμε πηγή με τον Γιώργο, τον Σκαλάτο, ο Αγιώργης ήταν. Αγιώργης. Ο Αγιώργης στην Κύπρο ήταν το σημείο που θα χτυπούσαμε. Βάλαμε, σχέδια, πτήσε, το πιάξαμε το χάρτη. Πάμε στα αεροπλάνα. Δεύτερα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν ήρθε ποτέ. Στη συνέχεια διαβάζω, δόθηκε μια αποδέσμευση από τον αρχηγό αεροπορίας. Η αποδέσμευση αυτή μετά από λίγο ανακλήθηκε. Μετά ξαναδίνει μια αποδέσμευση ο αρχηγός ενοπλοδυνάμεων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακαλεί, δηλαδή διαπιστώνουμε ένα μπάχαλο. Ένα μπρος πίσω το οποίο... Λοιπόν, το οποίο φοβάμαι... Μετά από 43 χρόνια έχετε ξεκαθαρίσει που οφειλόταν. Ναι. Και το δραματικό είναι ότι δεν διορθώθηκε. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να εκπαιδεύεις ένα στρατό για να πολεμήσει, να πάρει την απόφαση και όταν φτάνει ο χρόνος της επιχείρησης να λες «Α, τώρα δεν αποφασίζει ο αρχηγός αεροπορίας, αποφασίζει ο Αγέθα». Δεν πρόκειται να πετύχουν ποτέ. Έτσι. Δεν μπορεί να το πετύχουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτά βγαίνουν από την εμπειρία, έτσι. Επίσης, κατ' εμέ, οι Τούρκοι κάνανε εισβολή ως εγκύτρια δύναμη. Και αν δεν την ονομάζουν αυτή η εισβολή, την ονομάζουν απόβαση, εμείς τι έπρεπε να κάνουμε. Η άποψή μου, έτσι. Ναι. Να κάνουμε κι εμείς. Η δημοκρατική Ελλάδα πλέον έπρεπε να μπει στην Κύπρο. Και δεν βρήκαν και καμία αντίσταση οι Τούρκοι. Είναι κάτι το οποίο... Η δημοκρατική Ελλάδα, ναι, δεν έπρεπε να μπει στην Κύπρο. Εάν διαβάσετε τα πρακτικά στα συμπεράσματα, ένα βασικό στοιχείο, και είναι η δεύτερη νομίζω παράγωγος, λέει ότι η εισβολή στηρίχθηκε γιατί η Ελλάδα διεθνώς είχε απομονωθεί λόγω του στρατιωτικού καθεστώτος. Επομένως, έφυγε το στρατιωτικό καθεστώς, έχουμε δημοκρατική Ελλάδα, άρα να στηρίξουμε. Να μπούμε, να στηρίξουμε. Φαίνεται ακραίο, φαίνεται, ξέρω εγώ, ρομαντικό, όμως... Όχι, ήταν λογικό. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν επικράτησε η λογική. Ναι. Και επίσης, όλα αυτά τα πορίσματα τώρα που διαβάζω και σε χθες της Βουλής, ξέρω τι λένε. Αυτά τα θέματα, της αδράνειας δηλαδή, και του της αδράνειας ελληνικής και του ευνηδιασμού από πλευράς Τουρκίας, δεν τα εξετάζουμε σε αυτό το πόρισμα. Σε αυτό το πόρισμα που καταθέτουμε δεν εξετάζουμε γιατί αδρανήσαμε. Να σας ρωτήσω κάτι επιχειρησιακό. Αν έχω καταλάβει καλά, είχαμε ένα αεροσκάφος το οποίο επί της ουσίας θα έφτανε πάνω από τους στόχους στην Κύπρο και δεν θα είχε πρόβλημα αντιεροπορικής άμυνας. Αν τα θυμάμαι καλά και τα έχω διαβάσει καλά, δεν πρέπει να είχατε μεγάλο φόβο, εν πάση περιπτώσει. Ούτε κάποια άλλη αντίδραση από την τουρκική αεροπορία, γιατί είχατε ένα υπερόπλο στα χέρια σας και οι άλλοι είχαν, όπως είπατε, ήσασταν με Πόρσο και είχαν Σκαραβαίο. Αυτό δεν κάνει ακόμα πιο ανεξήγητη αυτή την αδράνεια που περιγράφεται. Δεν εξήγεται. Η αδράνεια. Να μην πούμε βαριούς χαρακτηρισμούς. Εντάξει, κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο προδοσία είναι βαρύς, ναι. Είναι αδικαιολόγητη η αδράνεια και η οποία αδράνεια. Ούτε σήμερα δεν έχει για ποιο λόγο έγινε. Ούτε σήμερα. Είναι άγνωστο.
Και διαβάζω μάλιστα τώρα τελευταία κάποιο πόρισμα που στείλανε στην Κύπρο, λείπουν έγγραφα από μέσα. Έτσι. Βασικά, οι καταθέσεις που πήρανε τότε, στις καταθέσεις δεν συμμετείχε κανένας από τους πρωταγωνιστές της Ανδραμίδας. Αυτοί οι οποίοι είχαν τα όπλα στα χέρια τους. Εσείς δεν κληθήκατε δηλαδή να πείτε την εμπειρία? Εντάξει, εγώ ήμουν πολυπιναγός. Αλλά ο Μπαλές, ένα ιστορικό πρόσωπο θα έλεγα και ηγέτης. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν κληθήκανε ποτέ. Όχι μόνο αυτό, ο αρχηγός αεροπορίας τότε, διαβάζω κάτι, ένα βιβλίο που έχει βγάλει ο Μπαλές, λέει ότι ενώ έλεγε ότι τα αεροπλάνα αυτά δεν ήταν ημοπόλεμα, σε ένα υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό και Πρόεδρο και Πρωθυπουργό της Ελλάδας, το Σεπτέμβριο νομίζω του 1974, έλεγε ότι τα αεροπλάνα αυτά σε 5 ώρες μπορούσαν να αναλάβουν αποστολή. Επικράτησε αυτό που μάθαμε μετά, ότι η Κύπρος είναι μακριά, που νομίζω και το Phantom δεν είναι μακριά η Κύπρος. Όχι. Όχι, δεν νομίζω ότι... Εντάξει, δικαιολογίες πολλές μπορούμε να έχουμε, έτσι. Πολλές δικαιολογίες. Το αποδίδεται στο διεθνή παράγοντα το ότι δεν προχωρήσαμε? Το αποδίδω... Προσέξτε, σας είπα ότι δεν το βλέπω εγώ ως στιγμαίο το έγκλημα, έτσι. Και αν ο διεθνής παράγων εκείνη τη στιγμή επηρέασε, είχαμε στη συνέχεια, ξέρετε πόσο κράτησε αυτή η ποιοτική υπεροπλία, μέχρι το 87. Τι κάναμε μέχρι τότε? Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε αιτία για να μπούμε μέσα, για να δημιουργήσουμε επεισόδιο. Γιατί η κοινή γνώμη και το διεθνές περιβάλλον είναι κατά της Τουρκίας. Δεν υπάρχει όμως η υπεροπλία του τότε. Προσέξτε. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία. Αν διαβάζουμε καλά όμως τον Ερντογάν, ο Ερντογάν δεν θέλει να επεκτείνει τα εδάφη του. Ο Ερντογάν θέλει να επεκτείνει τα πλούτη του. Και τα πλούτη του δεν είναι στο Αιγαίο, έτσι, είναι αλλού τα πλούτη του, να μην τα ονοματίσουμε. Γνωστά η διάθεση περιπτώσει. Λοιπόν, αν το διαβάσουμε καλά, θα πρέπει να επιδιώξουμε την ένταση και το επεισόδιο. Γιατί τότε, πρόσεξε να δεις, πάρει, τα πορίσματα λένε για το 1974. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα η Τουρκία, βρισκόμασταν εμείς τότε. Έτσι, πραξικοπήματα, αλλαγές, δημοκρατίες, έτσι. Η Τουρκία σε αυτό βρίσκεται. Έχει απομονωθεί διεθνώς. Έχουμε ένα βλάχι εκεί πέρα. Ναι. Που πάει στάνει το θεοσεβούμενο. Και νομίζει ότι αυτό μπορεί να περάσει. Εντάξει, σε εμάς εδώ, επειδή έτσι έχουμε μάθει μέχρι τώρα, μπορεί. Α, φαντάζεσαι τον Ευρωπαίο, φαντάζεσαι τον Γερμανό, φαντάζεσαι τον Γάλλο, φαντάζεσαι τον Αμερικανό να πάθει κάτι το εργαλείο που έχουν εκεί για τα πετρέλαια. Ναι. Το οποίο δεν είναι ελληνικό, ούτε ελληνικό έδαφος. Ναι. Αυτό που είχατε ζήσει, δεν σας ρώτησα πότε σας γύρισαν στην Ανδραμίδα. Περάσαν 4-5 μέρες από ό,τι κατάλαβα για να σας πούνε γυρίζει στην Ανδραμίδα. Παρέλειψα να πω ότι παράλληλα με εμάς είχαν προγραμματισμένα να πάει εκεί, αλλά 6 Phantom. Ναι. Τα 4 ήταν Δέλτα Βήτα και τα 2 ήταν αναχέτηση. Ήταν προγραμματισμένα. Εκείνη που έγιναν και 2 προσγειώσεις, λίγο άτσαλες. Όχι, άτσαλες προσγειώσεις γίνανε με τη δική μας τετράδα. Γιατί σας είπα ότι έγινε φνηδιαστικά. Ναι. Απογειωθήκαμε. Και ενώ πηγαίναμε για Ανατολή, στρίψαμε κατά νότο. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση εκεί ένα αεροπλάνο έπιασε βαριά προσγείωση. Ναι. Εκτονώθηκε. Εσείς ως υποσμηναγός τότε, ποια ήταν η ψυχολογία σας μετά αφού γύρισα στην Ανδραμίδα? Πάντα η ψυχολογία
Και εδώ πρέπει να, σε κάποιο σημείο θέλω να σημειώσω κάτι. Πάντα η ψυχολογία του αεροπόρου είναι ευάλωτη. Εγώ είχα έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση. Ψυχικάς εξωματικός, έτσι, γιατί δεν μπορεί να πετάς αυτό το οπλικό σύστημα και να σου λέει να πάει να κοιμηθείς σε αντίσκηνο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά την ψυχολογία μας για την απειλή, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αναφέρθηκα προηγουμένως και είπα ότι εγώ προσωπικά, έτσι και από τους φίλους μου που συζητούσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Χαιρόμουνα. Γιατί ήξερα τη διαφορά μου. Και καταλαβαίνετε την υπεροχή σας, ναι. Ναι. Δεν μπλέκανε σε αρωμαχίες οι Τούρκοι. Φεύγανε. Δεν μπλέκανε σε αρωμαχίες. Τώρα έχουμε χωρίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ένα πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να μας κοστίσει. Γιατί είναι άλλο να πετάς σε ένα ξένο περιβάλλον, όπως ήταν το Αιγαίο για τους Τούρκους τότε, και άλλο πλέον μετά από χρόνια μπες, βγες, κάνω ασκήσεις, πετάω. Έτσι. Πάλι όμως ο Τούρκος έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αυτή η θάλασσα δεν είναι δική του. Έτσι. Και έτσι και δει κάπνα έτσι, η F-16 θα αρχίσουν να τρέμουν τα πόδια του. Και νομίζω, χωρίς δόση αλαζονίας, νομίζω ότι στο ανθρώπινο δυναμικό, τουλάχιστον από τις αερομαχίες που και εξαιτίας σας έχουμε ακούσει, επειδή είχατε υπηρετήσει σε θέσεις που τα επεξεργαζόταν αυτά τα ηχητικά, σε ανθρώπινο δυναμικό υπερέχουμε σημαντικά. Δηλαδή, ακούγοντας στον αέρα τους Έλληνες χειριστές και τους Τούρκους, καταλαβαίνεις γιατί συνήθως κερδίζουμε εμείς. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη. Ναι. Και αυτά τώρα τα. Που βγαίνει ένας χειριστής πολεμικού τύπου και μιλάει σε ένα ελικόπτερο απειλητικά, αυτό δεν είναι ηρωισμός, ούτε μαγιά σε εισαγωγικά. Ξέρεις ποιο είναι μαγιά? Στην αρωμαχία να λες θα το σκίσω τον πίνε. Έχει αφήσει ιστορία συγκεκριμένη φράση, ναι, είναι μία από τις πολλές που ακούγεται. Αυτό είναι. Είναι ηρωισμός, δηλαδή να βγαίνει τώρα ένα μαχητικό για να απειλεί ένα ελικόπτερο. Λοιπόν. Φταίμε. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι στην παρούσα κατάσταση ο Υπουργός Άμυνας είναι ο πιο αποτελεσματικός. Για την παρούσα κατάσταση, για την παρούσα κυβέρνηση μας έχει σώσει το ηθικό και μας έχει ξελασπώσει από πολλά πράγματα. Φαντάστε να είχαμε κάποιον άλλο υπουργό. Έτσι. Κύριε με ιδιοληψίες. Ναι. Θα τρελαινόμασταν. Έχουν χάσει τις περιουσίες μας. Έχουμε χάσει τα παιδιά μας. Θα χάναμε και την πατρίδα μας τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν είχε γίνει η αποστολή, πιστεύετε ότι θα είχε αλλάξει σημαντικά αυτή η ιστορία της Κύπρου? Μα αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε. Σε όλους θα έχει αλλάξει. Ένα αεροπλάνο να πήγαινε. Σε συνδυασμό με το υποβρύχιο που έγινε περίμενε. Άλλη αμαρτία εκεί. Πολλά οπλικά στήματα περιμένανε. Άλλη αμαρτία. Θα είχε αλλάξει. Δεν θα υπήρχε σήμερα αυτό που αντιμετωπίζουμε. Θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Η πολιτική από τότε μέχρι σήμερα, γιατί από τότε έτσι νιώθω και μπορώ να κρίνω ως λογικό. Έτσι. Νωρίτερα ήμουν νέος, μαθητής, δεν ασχολούμουν. Βλέπω ότι λειτουργεί η πολιτική μας σαν ουροβόρο φίδι. Είναι μία δοξασία, έτσι, ένα φίδι γυρίζει, κάνει κύκλο και τρώει την ουρά του.
στο διάστημα αυτό, εντάξει, αλλάζει χρώματα, αλλάζει δέρμα, δέρμα έτσι. Mm. Κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη. Αυτό γίνεται. Και προσπαθούν τώρα οι πολιτικοί να δεσμεύσουν δυνάμεις. Να δεσμεύσουν κόσμο, να φανατίσουν κόσμο. Γιατί, όχι για το εθνικό καλό. Για το κομματικό κυρίως. Το χειρότερο όλων, για να κλείσουμε, είναι ότι από αυτά που παθαίνουμε δεν μαθαίνουμε. Πάθαμε στην Κύπρο και ξαναζήσαμε περίπου τα ίδια το 96 τα ίμια. Η ίδια αναποφασιστικότητα, η ίδια προχειρότητα και η ίδια έλλειψη σχεδιασμού. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο στην πέρα που γίνει από αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι το χειρότερο και το οποίο δεν θα αλλάξει, έτσι. Ήμουνα σε κάποιες, πώς να το φέρω παραστατικά, εάν ο υπουργός που έχει τους επιτελείς του, mm-hmm. έτσι, δεν μπει μεταβολή και να πάει από την πίσω μεριά, να ακούσει τους πιτσιρικάδες και τους νέους και τους άφθαρτους, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Έτσι θα είμαστε. Θα περάσουν λίγα χρόνια, θα ερημίσουμε και πάλι τα ίδια. Και κάτι άλλο θα βρούμε μπροστά μας. Κύριε Κωστάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η διήγηση που κάνατε και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τα παθήματά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ για την τιμή που μου κάνατε. Στο επανειδήν. Να είστε καλά.